Καλημερούδια! Τι κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Η ώρα είναι 8.30, μόλις άφησα τον Αλέξανδρο στο παιδικό. Τρίτη μέρα σήμερα, συνεχόμενα, παιδικού. Μια χαρά, δεν χρειάστηκε, είχε να έρθει 5 μήνες ο Αλέξανδρος στο σχολείο. Με όλα αυτά που είχαν γίνει, ήταν εντολή των γιατρών να μην έρχεται σε επαφή με παιδάκια. Οπότε έχω άγχος τώρα, όχι, ξέρετε τι έχω πάθει, έχω αποσυντονιστεί εντελώς, πραγματικά έχω χάσει τον μπούσουλα. Καθίστε να φύγω για να παρκάρει και κανένας άλλος άνθρωπος, γιατί εδώ πέρα τώρα, όπα, ήρθα και σταμάτησα λίγο πιο πάνω τώρα, γιατί καταλαβαίνω πολύ από τους γονείς που έρχονται στο σχολείο τέτοια ώρα, γίνεται χαμός, έρχονται πιο πολύ αυτή την ώρα. Με το που αφήσουν παιδιά νηπιαγωγείο και δημοτικό, μετά έρχονται παιδικό, οπότε γίνεται στο δρόμο. Εν τω μεταξύ, μια γειτονίτσα, δεν είναι κεντρικός, είναι μια γειτονίτσα πραγματικά και γίνεται χαμός. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Σας έλεγα ότι δεν έχω ακόμα συνηθίσει τη νέα μας καθημερινότητα. Δεν έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα. Και έχω έτσι λίγο κάπως τα έχω χάσει. Καθίστε λίγο τώρα, γιατί συγκινούμε κάθε μέρα τώρα που αφήνω τον Αλέξανδρο στο σχολείο. Σήμερα, για να καταλάβετε, μπήκα στο σπίτι 3 φορές αφού είχαμε βγει έξω και πήγαμε να βάλουμε παπούτσια. Ξαναμπήκα μέσα 3 φορές για πράγματα τα οποία ξέχασα. Ξέχασα να του βάλω σπρέι στα μαλλιά. Βασικά το σπρέι και τις χτένες και αυτά τα είχα έξω. Το σπρέι το είχα έξω. Την χτένα όμως την είχα μαζέψει για να μην σκονίζεται στο κλιμακοστάσιο. Και την είχα βάλει μέσα να την πλύνω αυτές τις μέρες και την ξέχασα. Και αφού του βάλα σπρέι, μπήκα μέσα να πάρω τη χτένα του. Ξαναβγήκα έξω. Μετά μου έλεγε ότι του πέφτει το παντελόνι και θέλει να αλλάξουμε. Μπήκαμε μέσα, αλλάξαμε παντελόνι. Μετά κατεβήκαμε στο κλιμακοστάσιο κάτω, ξαναλλάξαμε ρούχα. Του έβαλα τα ρούχα που είχαμε μέσα στην τσάντα, γιατί ούτε αυτό το παντελόνι τον βόλευε. Και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Θέλω κι εγώ τώρα να καθίσω να βάλω κάτω τα ρούχα του, να δω ποια είναι τα παντελόνια που του κάνουν, γιατί έχει πολύ μικρή μέση ο Αλέξανδρος και του πέφτουν τα περισσότερα. Δηλαδή, του έχω πάρει ρούχα για το ύψος του, αλλά δεν του κάνουνε. Και ακόμα, παιδιά, δεν έχουμε μπει σε μια ρουτίνα. Δεν έχουμε μπει σε μια ρουτίνα. Εγώ, ας πούμε, την πρώτη μέρα ετοιμαστήκαμε, όλα καλά, ήμασταν έτοιμοι. Τη δεύτερη μέρα ξεχάσαμε ότι το παιδί έχει παιδικό την επόμενη μέρα και άργησε να κοιμηθεί. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση τώρα. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, το δέρμα μου είναι στα χειρότερά του. Έχω γεμίσει με πολύ χάλια σπίρα. Κοιτάξτε εδώ, εδώ έχω 3. Εδώ. Όχι, αυτό δεν είναι. Εδώ. Τι έπαθα ξαφνικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχω πλακωθεί στην κρέμα και δεν λέει να φτιάξει. Πάω να φάω πρωινό. Έχω να πάω σε πολύ ωραίο event σήμερα, μια εταιρεία που αγαπάω πάρα πολύ. Και έχω πάω να φάω πρωινό, γιατί τώρα τα κάνω όλα αντίθετα. Πρώτα βγαίνω, πάω τον Αλέξανδρο σχολείο και μετά κάθομαι να στρώσω κρεβάτια, να φάω. Εν τω μεταξύ, τώρα που αυτές τις μέρες τις 3 που λείπει ο Αλέξανδρος, ανοίγω το σπίτι μπρος πίσω. Γίνεται εδώ κατάψυξη, εντάξει, όχι, έχει καλές μέρες. Αλλά πω, ξέρετε πόσο το ευχαριστεί. Αυτή την περίοδο αυτό μου αρέσει, να έχω ανοιχτά παράθυρα και να μπαίνει πάρα πολύ αέρας μέσα και τέτοια. Και αυτή η ησυχία είναι περίεργη. Την πρώτη μέρα που γύρισα στο σπίτι και δεν ήταν ο Αλέξανδρος εδώ, ήμουνα, πραγματικά τα είχα χαμένα. Ξεσυνήθισα τώρα, γιατί είναι 4 μήνες, είναι 5, και λέω 4, 5 μήνες είναι πολύ. Τέλος πάντων, πάμε. Thank you.
έβρασε εδώ πέρα και τα βουλάκια μου. Διότι είπα να ξεκινήσω διατροφή. Έχω ξεκινήσει βασικά από τη Δευτέρα διατροφή. Τη Δευτέρα τα πήγα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αλλά εχθές το βράδυ, ενώ τα είχα πάει καλά όλη την ημέρα και το βραδινό μου ήταν πολύ καλό, έφαγα πατατάκια. Αυτά τα ράφλες, τα αγαπημένα μου που δεν μπορώ να κρατηθώ. Αλλά όταν κάνω διατροφή, βράζω και μερικά αυγά, δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω πάει σε διατροφολόγο, κάνω αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι καλύτερο για εμένα. Πέρσι έτσι έκανα και είχα χάσει εκεί τα πολλά κιλά, είχα χάσει 12, 13, 14 κιλά, νομίζω είχα χάσει πολλά. Τώρα δεν θέλω να χάσω τόσο πολλά. Θέλω να χάσω λίγο αυτά τα λίγα που πήρα μέσα στις γιορτές από το πολύ φαγητό, από τα πολλά τσουρέκια βασικά. Τα τσουρέκια μου κάναν τη δουλειά. Φάγα πάρα πολύ τσουρέκι, πάρα πολύ όμως. Και τι ήθελα να πω, κάπου θέλω να καταλήξω. Α, ναι, και βράζω μερικά βουγουλάκια και τα έχω. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν νιώσω έτσι λίγο πείνα και αυτά, τρώω ένα, δύο, τρία ασπράδια. Γιατί τους κρόκους εγώ δεν τους αντέχω, δεν τους μπορώ, δεν μου αρέσουν καθόλου. Οπότε τρώω ασπράδια. Και ξέρετε τι, πάμε στο δωμάτιο του Αλεξάνδρου να σας δείξω, ήρθε η τσάντα του. Θυμάστε που στο τελευταίο βίντεο σας είπα ότι είχα παραγγείλει τσάντα για το προνήπιο. Ήρθε και σας είχα τάξει ότι θα σας τη δείξω. Οπότε, ένα λεπτό. Λοιπόν, η τσαντούλα του και το ταπεράκι του. Λοιπόν, αυτή η τσάντα μέσα δεν έχει τίποτα σε θήκες κλπ. Αλλά είναι τέλεια, πίσω έχει και όλους τους ήρωες σε... μικρούς, αυτό που λέγω baby Batman, baby Spider-Man κλπ. Κοιτάξτε, είναι όλοι σε... δεν ξέρω αν λέγεται κάπως συγκεκριμένα. Έχει Spider-Man. Spider-Man δεν βλέπω να έχει. Έχει Batman, έχει τον Captain, πώς τον λένε. Έχει μια γυναίκα Spider-Man, έχει... Αχ, πώς τη λένε την άλλη την ηρωίδα με τα μαύρα τα μαλλιά και το κίτρινο εδώ. Αχ, δεν τα θυμάμαι. Θα τα μάθω σιγά σιγά γιατί έχει αρχίσει ο Αλεξάνδρος και ασχολείται ειδικά με το Spider-Man πάρα πολύ. Και εδώ δεν τον βλέπω, τον Spider-Man. Τέλος πάντων. Αυτά. Χωράει μια χαρά και την αλαξιά χωράει μέσα. Και μια πετσετούλα. Μου είπατε και πολλές ότι χρειάζεται στον υπηαγωγείο και πετσετούλα. Και μου είπατε πολλές ότι υπάρχει και πετσετούλα Batman. Οπότε θα ψάξω να του βρω τι θα τα έχει όλα σορτή. Πρέπει να του βρω το παγουρίνο τώρα. Το παγουρίνο πρέπει να του βρω, να το έχει. Αρκεί να έχει καλαμάκι γιατί τον βολεύει πάρα πολύ με το καλαμάκι τον Αλέξανδρο. Και ναι, έτσι που λέτε, σας φάνηκε και σας περίεργο που ο Αλέξανδρος θα πρέπει, θα πάει του χρόνου προνήπιο. Και όντως, άμα τον δείτε, εντωμεταξύ είναι και τόσο μικροσκοπικούλης. Ευτυχώς και η τσάντα δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι τόσο όσο για το σώματότυπο του Αλέξανδρου. Είναι τόσο μικρούλης που όπου λέω ότι του χρόνου θα πάμε προνήπιο, τους φαίνεται περίεργο. Και είναι λογικό γιατί ο Αλέξανδρος κανονικά, εγώ Πιτ, είχα 20 Γενάρη. Αλλά επειδή. Υπήρξαν κάποιες επιπλοκές όπως ξέρετε πιο παλιές. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε 20 Δεκέμβρη. Οπότε είναι και ο μικρότερος από τους μικρότερους τέλος πάντων της τάξης. Τώρα ας πούμε είναι ο μικρότερος της τάξης, δεν υπάρχει μικρότερος. Τώρα στο σχολείο που θα πάμε έμαθα ότι υπάρχει κι άλλο ένα κοριτσάκι που έχουν την ίδια μέρα γενέθλια. Και έτσι λίγο με αγχώνει που του χρόνου θα πάει προνήπιο και σε όλους φαίνεται περίεργο γιατί είναι έτσι πιο μικρούλης. Δηλαδή έχουμε έναν φίλο ο οποίος θα πάνε στην ίδια τάξη, πάνε την ίδια τάξη, έχουν γεννηθεί το 19 και 2 και δεν έχουν καθόλου καμία σχέση μεταξύ τους. Καμία, πραγματικά καμία, μα καμία. Και με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ που έτσι έχει αλλάξει το σύστημα και δεν είναι όπως ήταν παλιά που πηγαίνανε ανά εξάμηνα και πηγαίνουν βάσει χρονιάς. Και το θεωρώ πάρα πολύ λάθος, για μένα τουλάχιστον, για τα παιδάκια ειδικά που έχουν γεννηθεί το τελευταίο εξάμηνο της χρονιάς. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ζορίζονται περισσότερα τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Φανταστείτε, υπάρχει στην τάξη του Αλέξανδρου, τώρα στον παιδικό σταθμό, παιδάκι που έχουν ένα χρόνο διαφορά. Έχουν, πραγματικά έχει γεννηθεί αρχές Γενάρη το παιδάκι και ο Αλέξανδρος. Είναι ένας χρόνος και σε αυτές τις ηλικίες ο ένας χρόνος φαίνεται πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν άλλαξε το σύστημα και ήλπιζα ότι μέχρι ο Αλέξανδρος να χρειαστεί να πάει προνήπιο, ότι ίσως έχει αλλάξει και λίγο το έχουν δει, ότι σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, αν δεν έχεις κλείσει τα 6, δεν μπορείς να πας πρώτη δημοτικού. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ισχύει αυτό και το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μακάρι μέχρι να τελειώσει το νηπιαγωγείο να έχει μπει σε ισχύ, γιατί ζορίζονται πάρα πολύ αυτά τα παιδάκια και είναι κρίμα να τα βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία νωρίτερα. Δεν το λέω μόνο επειδή είναι το παιδί μου. Έχω δει και από δικά μας παιδάκια της οικογένειας πόσο διαφορετικό είναι να είσαι γεννημένος Γενάρη και πόσο σημαντικό είναι να είσαι γεννημένος Δεκέμβρη. Και ξέρετε τι με αγχώνει πάρα πολύ στο νηπιαγωγείο. Το θέμα της τουαλέτας. Το θέμα της τουαλέτας με αγχώνει πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι, okay, μπορώ μέσα στο καλοκαίρι να κάνω κάποιες προσπάθειες, να μπορέσει το παιδί να μάθει να σκουπίζει
τη βαριά του ανάγκη μόνο του, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πετύχω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θα πάει προνήπιο 3,5 χρονών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παιδάκι που 3,5 χρονών μπορεί να σκουπιστεί τέλεια. Το να κάνει μια προσπάθεια, ok, αλλά να γίνει τέλεια, το θεωρώ απίθανο. Το θεωρώ πραγματικά απίθανο. Και πλέον από ό,τι έχω μάθει, δεν επιτρέπεται στους δασκάλους του νηπίου και του προνηπίου να βοηθάνε τα παιδιά στην τουαλέτα. Πάνε αυτόνομα μόνα τους. Δεν είναι όπως στον παιδικό σταθμό που σε έχουν λίγο στο μυαλό. Άμα το παιδάκι θέλει κακά, θα το σκουπίσουν. Δεν υπάρχει. Θα μπει σε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη ο Αλέξανδρος. Το καλό είναι ότι η δασκάλα μας είναι πολύ καλή και αρχίζει και τους κάνει προετοιμασία τώρα στο σχολείο. Έτσι ξέρω ότι μετά το Πάσχα κάνει προετοιμασία. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά, γιατί με έχει αγχώσει. Αυτά. Ένα βίντεο γιατί τον Αλέξανδρο θα είναι αυτό σήμερα. Συζητήσεις για τον Αλέξανδρο και την επιστροφή του στο σχολείο. Περιττό νομίζω να σας πω ότι νομίζω το είδατε και εσείς ότι το δέρμα μου περνάει τα χειρότερά του, ότι ούτε καν το μακιγιάζ μπορούσε να σταθεί πάνω, ούτε καν το κραγιόν στα χείλη μου, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Νιώθω ότι υπάρχει ένα γυαλί αόρατο και ότι απλώνω πάνω απλά δεν κάθεται. Έτσι νιώθω την επιδερμίδα μου, θα καθίσω λίγο να κάνω ένα peeling, να δω τι γίνεται, μήπως χρειάζομαι λίγο απολέψη, δεν ξέρω. Τι να πω, έβαλα αντιλιακή, δεν καθόταν η αντιλιακή, ένιωθα ότι ούτε καν είχε σκοπό να την απορροφήσει το δέρμα μου. Έβαζα την ενυδατική ούτε καν. Έβαζα το make-up, τίποτα, ούτε αυτό, δεν ήθελε. Άμα με δείτε δηλαδή από κοντά φαίνονται κενά, κενά, κενά. Τέλος πάντων, πάω στο event, έχω μιλήσει και με κάποια κορίτσια τα οποία θα είμαστε καλεσμένες στο ίδιο το event, οπότε θα βρεθούμε εκεί να τα πούμε. Αυτά. Τραβήξω εδώ ένα πλάνο για το YouTube γιατί δεν σας τράβηξα. Δεν ξέρει ο κόσμος με ποιο είναι έτσι. Με ποιες είμαστε οι βέντες. Με ποιες εδώ. Κι εγώ. Καλή γεια σας. Η Ειρήνη. Τροπαλή. Ήθελα όπως γυρνούσα από το event να πάω μέχρι το mall να πάρω κάλτσες για τον Αλέξανδρο. Οι οποίες κάλτσες του Αλέξανδρου ξαφνικά έχουν τρυπήσει, όχι έχουν τρυπήσει, έχουν αρχίσει στην μπατούσα να φθύρονται και έχουν. Διαφανές. Έχουν γίνει διαφανές που λέει και ο Κανάκης. Και πρέπει να του πάρουμε επιγόντως κάλτσες. Σήμερα το πρωί δεν έβρισκα κάλτσα. Ήταν από αυτές τις τρεις φορές που μπήκα και βγήκα στο σπίτι που σας είπα. Και παιχνίδια θέλεις. Για κάλτσες θα πάμε, όχι για παιχνίδια. Παιχνίδια. Κάλτσες. Παιχνίδια. Κάλτσες. Παιχνίδια. Oh. Τι έκανε έτσι. Παιχνίδια. Χτύπησες. Παιχνίδια. Ξέρω. Παιχνίδια. Και τώρα μου ήρθε να λαμπεί ότι πρέπει να πάρουμε κάλτσες, οπότε φεύγουμε τώρα να πάμε στο mall. Να πάρουμε καλτσούλες για τον Αλέξανδρο και θέλω ότι εγώ έχω χάσει το καλώδιο που συνδέω το κινητό μου στο αυτοκίνητο. Για να φορτίζει και τέτοια. Δεν ξέρω που εξαφανίστηκε. Με το τελευταίο ταξίδι που έκανα στη Θεσσαλονίκη το χάσα. Και θέλω να πάρω και ένα τέτοιο καλωδιάκι. Another guy looking for the perfect lover. The kind of love you only seen in another. Έχουμε επιστρέψει στο σπίτι μας. Ο Αλέξανδρος δεν κοιμάται ακόμα και η ώρα είναι 9.30. Οπότε αύριο το πρωί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα θέμα με το πρωινό μας ξύπνημα. Δεν θα μπορώ να
κάνω να τον ξυπνήσω. Και σήμερα μου έκανε τα ίδια και κοιμήθηκε 9. Αλλά έχω βάλει στόχο να ξαπλώνουμε 8.30, 8 και να κοιμάται από τις 8.30. Μπας και λίγο κάπως. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα. Και θέλω να πάω να κάνω ένα ντουζ και peeling, οπωσδήποτε peeling. Πήρα και στο φαρμακείο και πήρα και μια λέρος ποσέ. Να βάλω πας και με βοηθήσει λιγάκι και να παστωθώ στην ενυδατική. Θα βάλω αυτά που πήραμε σήμερα από Molton Brown. Μας έδωσαν μια κρέμα σώματος και ένα φρόλουτρο. Κοιτάξτε αυτά εδώ. Τα οποία να ξέρετε είναι... Καθίστε να σας δείξω και το φρόλουτρο. Είναι ειδική έκδοση αυτό εδώ πέρα το μπουκάλι. Μόνο και μόνο για τη γιορτή της μητέρας που είναι σε λίγες ημέρες. Και είναι πάρα πολύ ροδωράκι για τη μαμά σας. Μια κρέμα σώματος και ένα φρόλουτρο. Θα το δοκιμάσω κι εγώ τώρα και θα ενυδατωθώ με Molton Brown. Μπας και μου περάσει αυτή η αίσθηση του τραβήγματος που νιώθω από εδώ και κάτω. Όλο μου το δέρμα με τραβάει. Κάτι με έχει πειράξει σίγουρα. Κάτι με πειράζει αυτή την εποχή. Και τώρα δεν έχει γύρει. Πίστευα ότι η γύρη με ενοχλεί. Πίστευα. Με ενοχλούσε έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα συνεχίζω να νιώθω τα πράγματα που ένιωθα στη γύρη. Άρα και κάτι άλλο με ενοχλεί που κυκλοφορεί τώρα. Ίσως επειδή πέφτουν τα λουλουδάκια από τα πεύκα. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα σας ξαναδώ πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε. Γεια σας.